Καλημέρα. Μόνο καλή θα μπορούσε να είναι. Όταν ξεκινάμε μια συνάντηση μαζί σου. Σας παρακαλώ. Ώρες-ώρες μου λέτε πράγματα που με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Να, δεν θέλω να το κάνω αυτό καθόλου. Εξάλλου αυτό το προνόμιο το έχει ο αραβωνιαστικός σου. Ναι, έχετε δίκιο. Με συγχωρείτε για το χθεσινό του φέρσιμο. Δεν πειράζει. Τον έχω συνηθίσει. Τους γονείς σου σκέφτομαι. Στεναχωρήθηκαν πολύ, ειδικά ο πατέρας μου είναι να σκάσει. Μα πώς του ήρθε έτσι να χαλάσει τη γιορτή. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Σίγουρα δεν, ξέρετε. Σίγουρα, ναι. Έχεις καταλάβει σε κάτι. Ζηλεύει και δεν έχει και άδικο. Με φλερτάρετε, κύριε Βόσκαρη, από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Και δεν σταματήσατε ακόμα και όταν μάθατε πως αραβωνιάζομαι. Πιστεύετε πως ο Άγγελος αυτό δεν το έχει καταλάβει? Δεν ξέρω τι κάνει ο Άγγελος. Εσύ όμως με έχεις εντυπωσιάσει. Γιατί? Γιατί είναι αλήθεια. Δεν έχω συναντήσει άλλη γυναίκα σαν εσένα. Είσαι η γυναίκα που έψαχνα όλα αυτά τα χρόνια. Ντρέπομαι που το λέω σε μια κοπέλα που προσπαθεί να φτιάξει το σπιτικό της, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Εσάς παρακαλώ, μου το συνεχίζετε. Δεν σου αξίζει αυτό το παιδαρέλι. Εσύ είσαι γυναίκα που πρέπει να βρεις ένα πραγματικό άντρα.